Στη διάθεση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι από σήμερα οι πρώτες κινητές μονάδες υγείας του ΕΟΔΗ επιφορτισμένες να πραγματοποιούν διαγνωστικά τεστ για τον κορονοϊό. Οι κινητές ομάδες υγείας μετά την υπηρετική Ελλάδα ενεργοποιούνται πλέον και στην Κρήτη. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιείται από το Υπουργείο Υγείας και υλοποιείται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Θα ξεκινήσουμε από όλους τους νομούς με τις πρώτες ομάδες υγείας σε συνεργασία και με την Υγειονομική Περιφέρεια και διασφαλίζοντας τη δημόσια υγεία στο νησί μας. Έχουμε πρόβλεψη για το πότε θα έρθουν οι υπόλοιπες. Ο σχεδιασμός είναι να έρθουν στην Κρήτη 28 μονάδες, έτσι δεν είναι? Σωστά. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να έρθουν 28 κινητές ομάδες στην Κρήτη. Ξεκινάμε με 8. Θα έχουμε όμως ανάπτυξη και των 28 το επόμενο διάστημα. 12 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, 8 στα Χανιά, 4 στο Ρέθυμνο, 4 στο Λασίθι. Οι κινητές μονάδες θα επιχειρήσουν σε ολόκληρη την Κρήτη, θέτοντας αρχικά στο επίκεντρο ευπαθείς ομάδες και άτομα που ζουν σε κοινούς χώρους. Κινούμαστε σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι οι κλειστές δομές, έλεγχος κλειστών δομών, ορφανοτροφία, γυροκομεία, φυλακές, πληθυσμοί Ρωμά, μεταναστών και ό,τι άλλο προκύψει, φυλακές. Ο δεύτερος άξονας είναι μια μεγάλη επιδημιολογική μελέτη η οποία θα γίνει στη χώρα. Και ο τρίτος άξονας είναι η κοινότητα. Προτεραιότητα επίσης είναι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που υπηρετεί στο δημόσιο τομέα αλλά και οι ιδιώτες επαγγελματίες υγείας. Είναι πολύ κομβικό αυτό. Άτομα που ανήκουν σε ειδικές ομάδες, όπως είναι η Ρωμά, επίσης είναι και αυτό ένα σημαντικό θέμα όσο αφορά τον έλεγχο. Και από εκεί πέρα, ανάλογα με τις ανάγκες, οι δειγματοληψίες θα επεκταθούν και στο γενικότερο πληθυσμό. Εδώ, νομίζω, στην Κρήτη είναι πολύ σημαντικός ο άξονας αυτός, γιατί θα περιλαμβάνει προφανώς και τον τουρισμό. Οπότε, αναμένουμε το σχέδιο της κυβέρνησης συνολικά για να δούμε πώς θα εμπλακούμε και στο κομμάτι το τουριστικό. Μάλιστα, σήμερα πραγματοποιήθηκαν και οι πρώτες δειγματοληψίες σε δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων στο Ηράκλειο. Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Ήταν κάτι που το περιμέναμε και επιτέλους έγινε η επιθυμία μας πραγματικότητα. Μπαίνουμε αμέσως στην πράξη. Θα γίνει δειγματοληψία, θα σταλούν τα δείγματα στο εργαστήριο, στο Ιολογικό, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ξεκινάμε ουσιαστικά το screening, προληπτικό έλεγχο στην υγειονομική μας περιφέρεια. Θα έχουμε και κατοίκον δειγματοληψίες ή απλά σε κλειστές δομές? Ξεκινάμε με έλεγχο σε κλειστές δομές, προληπτικό έλεγχο και εφόσον κριθεί αναγκαίο θα υπάρχει και κατοίκον επίσκεψη, αυτό τηρώντας τα πρωτόκολλα πάντα και με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Οι κινητές μονάδες συγκροτούνται από οδηγό και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ η διαδικασία ελέγχου είναι απλή και κυρίως ανώδυνη. Είναι αυτοκινούμενες, θα επεμβαίνουν σύμφωνα με το πλάνο που θα οργανώνει ο επόπτης γιατρός κάθε νομού και θα υπάρχει ένας προγραμματισμός για δειγματοληπτικό έλεγχο στις δομές που αναφέραμε προηγουμένως. Τα δείγματα που θα λαμβάνονται θα μεταφέρονται στο Εργαστήριο Κλινικής Ισολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και θα διενεργείται μοριακό τεστ. Τις επόμενες μέρες θα εξελιχθεί όλο το σχέδιο δράσης που έχουν με τις κινητές μονάδες και στο Ηράκλειο και στους άλλους νομούς. Και έχετε κάποιο στόχο ημερήσιο για την κάθε κόμη? Υπάρχουν κάποια τεστ καθημερινά που μπορούν να λαμβάνονται, ένα συγκεκριμένο αριθμό. Από εκεί και πέρα όμως, αν υπάρξει κάποια ανάγκη, αυτός ο αριθμός μπορεί να ξεπεραστεί, δηλαδή μπορεί να γίνουν επιπλέον τεστ. Δηλαδή μπορεί να ξεπεράσουμε ανάλογα γύρω στα 10 τεστ ανακόμη, αλλά αυτός ο αριθμός μπορεί να υπερβεί ανάλογα με τις ανάγκες οι οποίες μπορεί να προκύψουν. Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα αυτή.